Πώς γράφετε, πώς σας έρχεται η ιδέα? Να σας το πω, θα σας φανεί κωμικό. Συνήθως πλένοντας πιάτα. Είναι μια μονότονη δουλειά, ξέρω εγώ, και μου κατεβαίνει μια ιδέα και κάθομαι και τρίβω το πιάτο όσο βρω την άκρη, το πώς αρχίσει, πώς θα τελειώσει. Μου είναι πια πολύ εύκολο. Επιστρέφει του χρόνου το χτυποκάρδιο στο θρανίο. Με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα τη Γερονικολού. Με συγχωρείς, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα χτυπωτά κάρδια. Ναι. Δεν μπορεί να κάνεις τι έκανε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου φορούσε ένα μισοφόρι μέχρι εκεί πέρα κάτω. Ενώ τώρα τα βγάζουμε όλα έξω. Το ότι αναλαμβάνει μια νέα ηθοποιός να παίξει το ρόλο της Αλίκης, πώς το βρίσκετε? Μπορεί να είναι και καλύτερη από την Αλίκη. Γιατί δεν ήταν καλή ηθοποιός η Αλίκη? Η Αλίκη ήταν πολύ καλή ηθοποιός. Δυστυχώς χάλασε. Χάλασε από τις ταινίες, δηλαδή ήταν καλύτερη στο θέατρο? Έκανε μανιέρα. Το Σταριλί και η Μπριτζίτ Μπαρντό. Η Αλίκη ήθελε γρήγορα να γίνει η μοναδική. Και έγινε η μοναδική. Και έδωσε χαρά σε πολύ κόσμο, αλλά δεν ήταν ευτυχισμένη. Με τη Λάσκαρη είχετε συνεργαστεί ποτέ στο θέατρο? Ναι. Ήσασταν αυτό που λέμε φίλες? Με τη Λάσκαρη ήταν ένα λαμπρό κορίτσι. Είχα παίξει και ταινίες με τη Λάσκαρη διάφορες. Ο Αλέξανδρος Λουκουρέζος με κάποιο τρόπο προχώρησε τη ζωή του. Ο άντρας νιώθει απέραντη μοναξιά, με γυναίκα βολεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ο άντρας αισθάνεται ιδιαίτερα όταν χάσει το τέρι του και την αγαπούσε πάρα πολύ. Σε αυτό το ζευγάρι οφείλω να το πω. Είδα τον έρωτα να βγαίνει από τα ρουθούνια του. Τι άλλο να κάνει? Εξήγησε μου τι. Να είναι ευτυχισμένο φόρτωμα πάνω στα παιδιά του. Ό,τι είχε να δώσει στην γυναίκα του το έδωσε. Την αγαπούσε, τη φρόντιζε, την έκανε.